Εν αρχήν, πολύ πολύ πριν τις λιποναρωθήσεις, τις ενέσεις κολαγόνων, τα μπότοξ, τα μοσχεύματα σιλικόνης και τα σερβιτάκια με φτερά ή το... η Εύα. Πως ο Αδάμ δεν θα έπαιρνε ποτέ από μόνο του τηλέφωνο του γιατρό για να κλείσει ραντεβού. Το σοβαρότερο όμως θέμα προέκυψε όταν ο Θεός ολοκλήρωσε το δημιούργημα του Αδάμ. Το κοίταξε, στραβομουτσουνιάζοντας και είπε «Μπα, μπορώ και καλύτερα. Για ρήγμα όμως δεν είναι και τόσο άσχημα». Και εμπνεύστηκε την Εύα, το βρήκα! Καλέ, με χρυσοκουνιάσατε, μα ήρθατε κιόλας! Κυρία Δήμητρα Παπαδήμα, σας ευχαριστούμε για το ζεστό καλωσόρισμα στην υπέροχη σπηλιά σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο Θέατρο Coronet, που έχουμε κάνει μια πολύ όμορφη δουλειά για να διασκεδάζει ο κόσμος, να φεύγει τα προβλήματα της καθημερινότητας που είναι πάρα πολλά τις μέρες μας. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, εγώ το διασκεδάζω πάρα πολύ. Ευχαριστώ όσους μου δώσανε την ευκαιρία να το κάνω και χαίρομαι που είστε εδώ. Και εμείς. Γιατί σας αγαπώ ιδιαίτερα. Και εμείς σας θαυμάζουμε και σας αγαπάμε και ευχόμαστε καλή δύναμη σε οτιδήποτε εγχείρημα έχετε αποφασίσει για το μέλλον και για αυτήν εδώ την παράσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βουαλά! Η σπηλιά της τηλικιάς! Φιλόξενη και συγκερισμένη! Πείτε μας, υπάρχει ακόμα σήμερα και η woman, γυναίκα των σπηλαίων. Πού τη συναντάμε, τι αντιπροσωπεύει, το συμβατό θηλυκό ή τη μοιραία γυναίκα? Η γυναίκα είναι η cave woman. Αυτήν παίζω Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Coronet. Όπου και να βρίσκεται, είναι και το συμβατό θηλυκό, είναι και η μοιραία γυναίκα ταυτόχρονα. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, κάθε γυναίκα έχει και το μοιραίο μέσα της. Άλλο αν το κρύβει, άλλο το δείχνει, οι συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες για να το βγάλει προς τα έξω. Mm-hmm. Όλες είναι μοιραίες και όλες γινόμαστε και συμβατά θηλυκά ταυτόχρονα. Η cave woman απειλεί τον άντρα? Όχι, δεν τον απειλεί, τον αγαπάει. Όταν υπάρχει αγάπη, δεν μπορεί να υπάρχει και απειλή. Είναι χαζοαπειλή. Είναι παιχνιδάκι. Έτσι, αυτό το παιχνιδάκι που χρειάζεται για το αλατοπίπερο που λέμε, για να συνεχίζεται η σχέση και να αποκτάει ένα νόημα. Γιατί ο χρόνος, όπως ξέρουμε, φύγει τα πάντα. Μπορεί να βάλω να σου ζωντέ στο κουδούνι. Δεν πρόκειται να σου ανοίξω. Δεν πρόκειται να σου ανοίξω ποτέ ξανά. Και τον έχω χεσμένο το γάμο σου. Και εσένα και αυτό το ηλίθιο πούκα πούκα προϊστορικό πρωτόκολλο γαλοκράτη σου. Το caveman. Είχαμε τον caveman, τώρα έχουμε την cave woman. Αυτό το βάσανο που τραβάει, αυτή η συνύπαρξη αυτών των δύο φύλων, τόσο όμοιοι και τόσο αντίθετα όντα, πόσο δύσκολο είναι να συμβιώσουν στο ίδιο σπίτι, όπως λέμε και στην παράσταση, στο ίδιο σύμπαν, στο ίδιο ηλιακό σύστημα, στον ίδιο πλανήτη, στο ίδιο ημισφαίριο, στο ίδιο σπίτι, στην ίδια γειτονιά, στην ίδια χώρα και να μοιράζονται και το ίδιο μπάνιο. Ένας άντρας και μια γυναίκα. Ένας άντρας έχει τα θέλω του και τα θέλω της γυναίκας έχουν τον τρόπο της. Αυτό τα λέει όλα. Παρ' όλα αυτά όμως και η μοναξιά είναι πάρα πολύ σκληρό πράγμα και δύσκολο. Οπότε αναγκαστικά η συμβίωση έχει και τα καλά. Δηλαδή μοιράζεσαι τις μοναξίες σου. Εγώ έναν εκνευρισμό. Δικαιολογημένα εκνευρισμό έχω. Γιατί εγώ αύριο με βλέπετε, παντρεύομαι. Παντρεύομαι. Με αυτόν τον διανοητικό σκαμπισεμένο βλάκα του Νεάντερνταλ. Πριν από λίγο πέταξα έξω από τη σπηλιά μου με τις κλωτσιές έτσι ντάμ. Επειδή είναι τόσο ηλίθιος! Είναι απαραίτητος, κυρία Παπαδήμα, ο γάμος σήμερα στη σημερινή κοινωνία που ζούμε? Τι νομίζετε? Μιλάς σε έναν άνθρωπο και του θέτεις τέτοια ερωτήματα που είναι δηλωμένος κατά του γάμου. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι να πω. Ο γάμος για μένα είναι ένα πανηγύρι. Να διασκεδάζουν οι φίλοι, οι γονείς, να χαίρονται με όλο αυτό το πράγμα, τον ηθικό, το κοστούμι κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι τίποτα παραπάνω ο γάμος. Τώρα, άμα θέλεις έναν άνθρωπο, δεν χρειάζεται να τον παντρευτείς για να τον έχεις στο σπίτι σου, να τον κάνεις σύντροφό σου κτλ. Εντάξει, τώρα όσοι θέλουν να παντρεύονται, καλώς κάνουν και παντρεύονται. Εγώ είμαι κατά του γάμου. Ξαφνικά ο Μίτσος είπε, χωρώ, θα έλεγες πως αυτή τη σχέση, εγώ είμαι αυτός που φοράει τα παντελόνια. Τι εννοείς αγάπη μου, λέω. Να ωραία, ο Μάρκος ισχυρίζεται πως αυτή τη σχέση εσύ φοράς τα παντελόνια. Και σένα, τι σε πειράζει αυτό, λέω. Η παράσταση λοιπόν εδώ κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Δευτέρα και Τρίτη, 9 και Τέταρτο. Θα συνεχίσουμε μέχρι το Πάσχα. Θα κάνετε και μία περιοδία? Έτσι είναι στο πρόγραμμα. Συνεχίσουμε μετά με περιοδία. Εμπρός, ομιλείτε με τον Γαβριήλ. Παρακαλώ, περιμένετε την αυτή δημιουργό και επιμενάρχηση.